Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για τη μεγάλη προσφορά τους στο έθνος στις κρίσιμες ώρες, για τη συμβοήθεια και την ουσιαστική υποστήριξη στον αγώνα τον οποίο έχουμε αναλάβει μήνες τώρα για να υπάρξει η αλλαγή στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους βουλευτές, τα κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη για την αγωνιστικότητα και την παρουσία τους. Πάνω απ' όλα ευγνωμονούμε όλους εσάς για τη μεγάλη παρουσία σας σήμερα στην Τρίπολη, εδώ στην ιστορική πλατεία του Πετρινού. Τιμούμε την Αρκαδία και έχουμε συνείδηση ως Έλληνες της μεγάλης και διαχρονικής προσφοράς της Αρκαδίας στους εθνικούς αγώνες. Γι' αυτό και η Αρκαδία και η Τρίπολη θα είναι το μεγάλο κέντρο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την εθνική μας απελευθέρωση. Μήνες τώρα επισκέπτομαι κάθε γωνιά της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου δυστυχώς διαπιστώνω παντού πολλά και σοβαρά προβλήματα, όπως η φυγή των νέων, η πληθυσμιακή συρρήκνωση, η ανεργία, η απαισιοδοξία, η φτώχεια. Λυπούμε για τη διαπίστωση ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα από όλους τους νομούς εντοπίζονται από όλους τους νομούς της περιφέρειας. Εντοπίζονται εδώ στην Αρκαδία, στην Τρίπολη. Από βιομηχάνηση, ανεργία, πληθυσμιακή συρρήκνωση, μείωση του τουρισμού, φόβος για το αύριο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, διάχυτη απαισιοδοξία. Και ρωτώ όλους εσάς, ερωτώ κάθε καλόπιστο πολίτη, δεν είναι μεγάλες οι ευθύνες γι' αυτό του απερχόμενου περιφερειάρχη που διοίκησε την περιφέρεια για 9 ολόκληρα χρόνια, που διαχειρίστηκε 2 ΕΣΠΑ και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, 9 ολόκληρα χρόνια για την Αρκαδία και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Τι αλήθεια μπορεί να υποσχεθεί τώρα? Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που είναι η ακριβής αλήθεια τα οποία και σας ανέφερα? Και σοβαρά προβλήματα εκτός από τα παραπάνω εννοούμε τα σκουπίδια. Η Πελοπόννησο είναι ένας απέραντος σκουπιδότοπος με πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πληρώνει η πατρίδα. Έχουμε το χειρότερο οδικό δίκτυο στην Πελοπόννησο από όλη την Ελλάδα και αυτό είναι μια πολύ άσχημη πραγματικότητα που εμποδίζει κάθε ανάπτυξη. Και έχουμε μια χωρίς προηγούμενο κακοδίκηση που φαίνεται από τη χαμηλή απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Ένα χρόνο πριν λήξει το πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε, 23% απορροφητικότητα. Ο ρόλος των αναπτυξιακών και η παραδίκηση, η έλλειψη διαφάνειας σχεδόν παντού και μια οικογενειοκρατία η οποία δεν έχει προηγούμενο και εκφράζεται από ένα κλειστό σύστημα εξουσίας με παραγωγή έργων από εταιρείες της οικογένειας του απερχόμενου περιφερειάρχη. Και τι να πούμε για το λαϊκισμό, την προπαγάνδα, τις ύβρις, όλα αυτά, τη τηλεοπτική πραγματικότητα που είναι μακριά από την πραγματικότητα και τη ζωή που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Την Κυριακή η νίκη μας θα σημάνει ελπίδα και αισιοδοξία για το παρόν και για το μέλλον της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα σημάνει εφαρμογή ενός προγράμματος ανασυγκρότησης, ανάπτυξης, συνεργασίας με όλες τις αυτοδιοικητικές και τις πολιτικές δυνάμεις. Θα σημάνει ανάληψη της ευθύνης από τα στελέχη του καλύτερου ψηφοδελτίου. Από τα στελέχη του καλύτερου ψηφοδελτίου σε όλους τους νομούς που παρουσιάστηκε ποτέ, με τη συνεργασία των οποίων εγγυόμαστε το καλύτερο αύριο. Η Πελοπόννησος αξίζει καλύτερα. Η Αρκαδία αξίζει καλύτερα. Η Τρίπολη, η παντοτινή πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, αξίζει τη στήριξη όλων μας. Καλή μας επιτυχία στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και στις δημοτικές εκλογές.
προσκαλώ στο βήμα τον τέος Πρωθυπουργό και Πρόεδρό μας, Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον και πάλι θερμά ευχαριστώ και ευχαριστούμε όλοι για την πολύτιμη προσφορά στην πρατίδα. Και μεταξύ των άλλων, χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε, χρόνια σας πολλά.